Χριστός Ανέστη. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ο χαιρετισμός μας τούτη την περίοδο, από σήμερα και για 40 ημέρες, θα είναι Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Αυτή η χαρμόσυνη χαρά της Αναστάσεως, την οποία βιώσαμε χθες, Μεγάλο Σάββατο, όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στις Εκκλησιές μας και ασπαστήκαμε αλλήλους, φιλήματι Αγίο, αυτή η αναστάσιμη χαρά να βρίσκεται πάντοτε μέσα στις καρδιές μας και μέσα στην ύπαρξή μας. Στη σημερινή αναστάσιμη εκπομπή φιλοξενούμε τον διδάκτορα θεολογίας, τον κύριο Αμπατζίδη Θεόφιλο. Τον είχαμε κι άλλη φορά στην εκπομπή μας φιλοξενούμενο. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για το πάθος και την Ανάσταση. Χριστός Ανέστη, κύριε Αμπατζίδη. Αληθώς σου, κύριε. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μας που σας έχουμε κοντά μας, διότι μας το είχατε υποσχεθεί άλλωστε ότι θα ήσασταν κι άλλη φορά. Έτσι. Και μας τιμά ιδιαιτέρως αυτό. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, προτού φτάσουμε στην χαρμόσυνη ημέρα της Αναστάσεως, να μιλήσουμε λίγο για το πάθος. Πάθος και Ανάσταση. Σταυρός και Ανάσταση. Να ξεκινήσουμε από το νηπτήρα. Ο Κύριος μας, όταν βρίσκεται με τους 12 μαθητές εκεί στο Υπερώον και αρχίζει να τους πλένει τα πόδια τους, να κάνει κάποια τελετουργικά της πασχάλιας εβραϊκής συνήθειας. Εξηγήσατε μας, τι είναι ο νηπτήρας, πού αποσκοπούσε, τι συμβόλιζε ο μυστικός δείπνος, αυτό το τραπέζι μαζί με τους 12, τι έχει μείνει σε μας από εκείνο το τραπέζι ως ανάμνηση. Βεβαίως, πολύ ωραία. Είναι πολύ σημαντικό, ο Πάτερ Αθανάση, αυτό που είπατε από το πάθος στην Ανάσταση. Διότι για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε θεολογικά, να εκθεολογήσουμε, όπως λέμε, την Ανάσταση του Κυρίου, το κεντρικό μήνυμα της θεολογίας και της ζωής της Εκκλησίας, άλλωστε, πρέπει να ξεκινήσουμε από το πάθος για να καταλάβουμε πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά το μυστήριο του χριστολογικού γεγονότος, το μυστήριο της Χριστολογίας. Ο εξαρχωθής Κύριος είναι και ο Κύριος ο αποθανόνται και αναστάς. Οι δύο αυτές εκδοχές, ας μου επιτρέψετε, της προσωπικότητας του Χριστού, του ίδιου του χριστολογικού γεγονότος, είναι αξεχώριστες στο πρόσωπο, στην υπόσταση, την σακωθήσα υπόσταση του Λόγου. Είναι, θα λέγαμε, σαν τις δύο όψεις ενός και μόνο νομίσματος. Διότι ο Κύριος της δόξης, ο Αναστάς Κύριος, είναι ταυτόχρονα ο Κύριος, ο οποίος είναι ταυτόχρονα ο ενσαρκωθής Λόγος, ο οποίος μπήκε στην ιστορία, έδρασε στην ιστορία, ακριβώς για να παιδαγωγήσει την ανθρώπινη φύση στην αυτοπαρέτησή της από την ατομική ιδιοτέλεια, από την ιδιοτέλεια της αυτόνομης ζωής. Αυτό το γεγονός, αυτή η παιδαγωγία, αυτή η κίνηση, θα λέγαμε, της ανθρώπινης φύσης ενωμένη στο πρόσωπο του Λόγου, είναι η κύρια και η πρωταρχική λειτουργία που επιτελεί το χριστολογικό γεγονός. Στα πλαίσια αυτής της λειτουργίας βλέπουμε τον Κύριο πολλές φορές να δείχνει στην επίγεια ζωή και παρουσία του αυτό το γεγονός, έτσι, το γεγονός της ύπαρξης πλέον του ανθρώπου σε σχέση με τον Θεό, το γεγονός της αγαπητικής αυτοπαράδοσης του Χριστού ως ανθρώπου στο θέλημα της Αγίας Τριάδος που εκφράζεται από το θέλημα του Λόγου. Αυτό κάνει να έχουμε εμείς οι χριστιανοί έναν Θεό που πλένει τα πόδια των ανθρώπων. Ως εκδήλωση μιας αυτοπαρέτησης από την αυτοτέλεια, από την εγωτική ύπαρξη, από την ύπαρξη ενός Θεού ο οποίος είναι ο δικαστής και ο τιμωρός των ανθρώπων, από την ανάγκη να δείξει ο ίδιος ο Κύριος ότι ο τρόπος της ύπαρξης είναι ο τρόπος της ταπείνωσης, ο τρόπος της απλότητας, ο τρόπος ο οποίος αγκαλιάζει αγαπητικά τους πάντες,
Άλλωστε αυτό είναι ουσιαστικά το μυστήριο της Ανάστασης. Και αυτό το κάνει παίρνοντας αφορμή από τις συνήθειες του Ιουδαϊκού Πάσχα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι η πρώτη αντίδραση κάποιων μαθητών στην κίνηση αυτή του Ιησού να τους πλύνει τα πόδια είναι αντίδραση επιφύλαξης, άρνησης. Λέγουν, όχι, δεν μπορώ να δεχθώ αυτό το πράγμα από σένα, Κύριε. Ιδίως ο Πέτρος. Ιδίως ο Πέτρος, ο οποίος ήταν έτσι και πιο αφόρμητος, θα λέγαμε, όπως μας τον παρουσιάζουν τα Ευαγγέλια. Και βλέπουμε λοιπόν τον Κύριο να αντιδρά με απόλυτο τρόπο. Με απόλυτο τρόπο, λέγοντάς του ότι εάν δεν μου αφήσεις να σου πλύνω τα πόδια, ούκ με τεμού. Δεν είσαι στην ομάδα των μαθητών μου. Όχι γιατί ο Κύριος ήθελε να επιβεβαιώσει μία συμβολική πράξη η οποία συνέβαινε όχι μόνο στις πασχάλιες συνάξεις των Εβραίων, αλλά και στις γενικότερες συναντήσεις τους και στην φιλοξενία τους. Οι Εβραίοι είχαν πάντοτε, το ξέρουμε και από τα Ευαγγέλια αυτό, τη συνήθεια ο οικοδεσπότης να πλένει τα πόδια των προσκεκλημένων. Αλλά για να δείξει στον Πέτρο ότι αν δεν μάθεις αυτόν τον τρόπο της ύπαρξης, τον τρόπο της αυτοπαράδοσης στην αγάπη του άλλου, τον τρόπο του ανοίγματος σε μια ζωή που δεν έχει ως κέντρο τον εαυτό της, τον τρόπο της αποδοχής του άλλου ως παράγοντα του ίδιου του εαυτού σου, Πέτρε, παραδείγματος χάρη, και οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος, οποιοδήποτε άλλος πιστός, τότε δεν έχεις θέση με τεμού. Δεν έχεις θέση στον τρόπο της ύπαρξης που εγκαινίασα και στον τρόπο της ύπαρξης τον οποίο εφήρμοσα και δίδαξα εγώ. Κατά συνέπεια, η όλη παιδαγωγία της ανθρώπινης φύσης, την οποία την βλέπουμε από την γένεση μέχρι την Ανάσταση, να κορυφώνεται, αν θέλετε, Πάτερ Αθανάση, σταδιακά. Αυτή η παιδαγωγία είναι εκείνη η οποία θα λέγαμε επαληθεύει το κεντρικό νόημα του χριστιανισμού, της χριστιανικής εκκλησίας και το κεντρικό νόημα των ημερών αυτών, έτσι που γιορτάσαμε, της Ανάστασης που είναι η κορύφωση των ημερών αυτών. Ποιο είναι το νόημα αυτό? Ότι πλέον η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να υπάρχει με την αυτονόμηση και την υπαρκτική αυτοτέλεια του ανθρώπου. Δεν μπορεί να υπάρχει ως πτωτική συνθήκη. Ποιο είναι το νόημα της πτώσης? Το νόημα της πτώσης δεν είναι η παράβαση ενός γεγονότος, όπως καμιά φορά διδάσκομαι στα σχολιά, τα παιδιά, κυρίως τα μικρότερα παιδιά, που δεν μπορούν να καταλάβουν, ξέρετε, αφηρημένες έννοιες. Έφαγε το μήλο. Ναι, έφαγε το δήλο και τιμωρήθηκε, γιατί ο Θεός είπε ότι δεν πρέπει να φάει το μήλο και παρενέβη λοιπόν ένα γεγονός, μια εντολή, ας πούμε, του Θεού, και ο Θεός ως τηρητής των εντολών ή, εν πάση περιπτώσει, ως ο μεταφυσικός εισαγγελέας, ας μου επιτραπεί έτσι η έκφραση, τιμωρεί τον άνθρωπο για την παράβαση του. Αυτό επικρατεί όχι μόνο στα σχολιά, κύριε Βαζίδη, αλλά επικρατεί και μέσα στις εκκλησίες και μέσα στους ιερούς ναούς, ακόμα και από πολλούς κληρικούς και ιεροκήρυκες ολκής, υπάρχει αυτό, ότι ο Θεός είναι ο τιμωρός, ότι παρέβη η εντολή νηστείας και άρα εξορίστηκε του παραδείσου και με αυτόν τον τρόπο, τηρώντας εμείς κάποια πάλι νηστεία, θα εισέλθουμε στον παράδεισο. Μία λαθεμένη αντίληψη, αντελώς, η οποία δυστυχώς επικρατεί και δεν ξέρω αν καλλιεργείται και στις πανεπιστημιακές σχολές. Δεν γνωρίζω ακριβώς. Είναι πολύ, πολύ κέρια η παρατήρησή σας. Με προλάβατε άλλωστε, δεν ήθελα εγώ να το πω τόσο εύκολα και γρήγορα, εν πάση περιπτώσει καλά το είπατε. Εμείς προβληματιζόμαστε ως εκπαιδευτικοί, ειδικά όσοι διδάσκουμε, ας πούμε, σε σχολιά με μεγαλύτερα παιδιά, προσωπικά είμαι σε λύκειο, προσπαθούμε πλέον στα μεγάλα αυτά παιδιά που μπορούν να καταλάβουν έννοιες, να τα απεγκλωβίσουμε από αυτήν την αρχική αντίληψη, την θα λέγαμε βιβλική μεν, μυθική όμως, για να τους δώσουμε να καταλάβουν περισσότερο το ουσιαστικό νόημα της πτώσης. Πολλό δε μάλλον, αυτό πρέπει να συμβεί στους ενωριακούς ναούς, από τους ιερείς, τους ιεροκήρυκες, τους θεολόγους κλπ. Με την αφορμή που μου δίνετε με την παρατήρησή σας για το τι συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο, πρέπει να σας πω το εξής, ότι ευτυχώς τις τελευταίες δεκαετίες οι δύο πανεπιστημιακές σχολές της χώρας, μέσα από μια νεοπατερική αναγέννηση των θεολογικών σπουδών,
έχουν προσεγγίσει, θα έλεγα, την ουσία της ορθόδοξης διδαχής και αλήθειας και δεν κινούνται με δάνειες αντιλήψεις από εγχειρίδια, είτε από εγχειρίδια Ελλήνων, είτε από δυτικά εγχειρίδια, από τους οποίους τα πήραν και οι Έλληνες. Με την ευκαιρία αυτή να σημειώσουμε το εξής, ότι η αντίληψη η οποία έχει η δυτική θεολογία για το σταυρικό πάθος και την Ανάσταση του Χριστού, για όλο αυτό το πάθος της απολύτρωσης, της παλιγενεσίας, της παλαινόρθωσης, της Χριστό υιοθεσίας, όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε ως εκφράσεις και έννοιες για να περιγράψουμε την ουσία και το βάθος του χριστολογικού γεγονότος, η αντίληψη που λοιπόν που έχει η δυτική θεολογία είναι μια αντίληψη νομική, νομικιστική και δικανική, η οποία εκφράζεται με την περίφημη ανσέλμια θεωρία περί ικανοποιήσεως της Θείας Δικαιοσύνης. Εγκαινιάζεται ήδη από τον Τερτιλιανό και τον Αυγουστίνο για να φτάσει μέσω του Ανσέλμου στον Θωμά Ακινάτη και τη σχολαστική θεολογία. Λοιπόν, ποια είναι, θα λέγαμε, ποιο είναι το ρεζουμέ, ποια είναι η κεντρική ιδέα αυτής της αντίληψης. Πριν πούμε την κεντρική ιδέα, καλό θα ήταν να πούμε ότι ήδη από τον Τερτιλιανό, μιλάμε για δεύτερον αιώνα, η δυτική θεολογία έχει μια τάση, θα λέγαμε, να εκνομικίζει τις θεολογικές έννοιες και δυστυχώς μαζί με τις θεολογικές έννοιες να εκνομικίζει κάπως και την ζωή της Εκκλησίας, την πνευματική ζωή, την εκκλησιαστική ζωή. Ίσως είναι, θα λέγαμε, ανοιχτό στους μελετητές το γιατί συμβαίνει αυτό, ίσως αυτό να αντιπροσωπεύει την ψυχοσύνθεση των λαών της Δύσεως, στις οποίες, οι οποίοι αποδέχθηκαν την χριστιανική διδασκαλία και αυτοί. Ίσως γι' αυτό και έχουμε μεγαλύτερη, θα λέγαμε, ανάπτυξη των νομικών και θετικών επιστημών, έτσι, στον δυτικό κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν μας αφορά άμεσα. Το κεντρικό σημείο είναι ότι αυτός ο εκνομικισμός της θεολογικής σκέψης οδήγησε, θα λέγαμε, μέχρι την θεωρία του Ανσέλμου, που λέει ότι επειδή ο άνθρωπος με την πτώση του προσέβαλε ανεπανόρθωτα τον Θεό και επειδή αυτή η προσβολή ήταν τόσο μεγάλη, έτσι, όσο μεγάλος είναι ο Θεός ο οποίος προσβάλλεται, κατά συνέπεια ο Θεός ήθελε ένα εξίσου σπουδαίο, εξίσου μεγάλο τίμημα από τον άνθρωπο για να ικανοποιήσει αυτή την προσβληθήσα τάξη δικαίου. Άρα η Θεία Δικαιοσύνη έπρεπε να ικανοποιηθεί από μια μεγάλη πράξη αυτοθυσιαστική. Και ο Θεός αποφασίζει να πάθει και να πεθάνει σαρκή ο ίδιος ο Υιός του, προκειμένου να ικανοποιηθεί αυτή η Θεία Δικαιοσύνη. Βλέπουμε ουσιαστικά δύο διαφορετικούς κόσμους. Και μάλιστα σε κάποιο σημείο έλεγε, το θυμάμαι τώρα, ο Ιερός Αυγουστίνος, ότι ο Θεός χαίρεται, ικανοποιείται, χαίρεται με την τιμωρία των αμαρτωλών, έτσι, στο μέτρο που αυτή η τιμωρία ικανοποιεί την τροφήσα τάξη δικαίου. Άρα λοιπόν έχουμε δύο πολύ διαφορετικούς κόσμους, δύο ξεχωριστούς κόσμους. Από τη μια έχουμε τον Θεό μανικό εραστή των ανθρώπων, ο οποίος δεν υποφέρει την επικυριαρχία της φθοράς και του θανάτου στον άνθρωπο. Από τη μια έχουμε μια κατανόηση της πτώσης του ανθρώπου ως υπαρκτικής αστοχίας να συναντήσει τον Θεό, με μέρος της ευθύνης του ανθρώπου φυσικά, δεν αμνηστεύουμε τον άνθρωπο, δεν λέμε ότι ο άνθρωπος δεν φταίει γι' αυτό, αλλά είναι όμως η υπαρκτική αστοχία του ανθρώπου να συναντήσει τον Θεό και έτσι να μεταλλάξει την επιβίωση σε ζωή, να μεταλλάξει αυτήν την βιολογική ύπαρξη των 70-80 χρόνων σε απερίσταλτη ζωή που πηγάζει από τη σχέση του με τον Θεό, την πηγή της ζωής, και γι' αυτό ο Θεός σαρκούται για να μπορέσει να μπολιάσει την αγριέλαιο στην καλλιέλαιο, όπως λέγουν πολλοί των πατέρων, για να μπορέσει να μπολιάσει αυτή την αγριέλαιο στην καλλιέλαιο, όπως λέγουν πάρα πολλοί των πατέρων, να μπορέσει δηλαδή να μπολιάσει την αυτόνομη εγωιστική ύπαρξη του ανθρώπου στην σχέση αγάπης
και αλληλεξάρτησης, θα λέγαμε, του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτή η πραγματικότητα της αντίληψης της ανθρώπινης πτώσης είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, Πάτερ Αθανάση, πραγματικά ένας εντελώς άλλος κόσμος από τον κόσμο της δυτικής νομικής εκδοχής της πτώσης, που συνακόλουθα επιφέρει και μια ανάλογη αντίληψη, ανάλογη εκδοχή της σωτηρίας από το χριστολογικό γεγονός. Πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η αντίληψη των σχολαστικών, αλλά και νωρίτερα του Ανσέλμου, του Ιερού Αυγουστίνου κτλ., κατοχυρώθηκε συνοδικά στη Δυτική Εκκλησία, με την Σύνοδο του Τριδέντου τον 16ο αιώνα, και αποκρισταλώνει με τον τρόπο αυτόν όλη την αντίληψη, την νομικήστικη και δικανική, περί ενός ανθρώπου που έχει εκπέσει και που γι' αυτόν τον τρόπο πρέπει να τιμωρηθεί. Το μεγαλείο της ορθόδοξης χριστιανικής θεώρησης αντιπροσωπεύει αυτή την άπειρη αγάπη, την απερίσταλτη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, ο οποίος θέλει να τον επαναφέρει, να τον επαναφέρει στο δρόμο της συνάντησης μαζί του και έτσι να πραγματώσει τον αρχικό σκοπό της δημιουργίας, ο οποίος ήταν η θέωση του ανθρώπου. Μια ζωή έξω από το χώρο, το χρόνο, τη φθορά και το θάνατο. Μια ζωή απερίστατης αγάπης σε σχέση με τον τρόπο υπάρξης του Τριαδικού Θεού. Είναι θέμα σχέσεως, όπως είπατε, κύριε Βατζίπη, και αυτή τη σχέση ο Θεός εγκαινιάζει εκ νέου με τον άνθρωπο, τον πεπτωκότα άνθρωπο. Έτσι ακριβώς. Και το γεγονός το ίδιο της πτώσης δεν είναι γεγονός παράβασης κάποιων κανόνων. Έτσι, κάποιων αρχών που βάζει ο θείος νομοθέτης, αλλά είναι ένα γεγονός αλλαγής του τρόπου υπάρξεως, ένα οντολογικό γεγονός. Χρησιμοποιούμε συνήθως αυτή τη φιλοσοφική λέξη για να δηλώσουμε αυτό ακριβώς, ότι αλλάζει ο τρόπος της ύπαρξης, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Χριστός έπρεπε να σαρκωθεί και να πάθει και να σταυρωθεί και να πεθάνει και να αναστηθεί. Διότι δεν ήταν απλά ένα θέμα συγχώρεσης. Ο Θεός είχε συγχωρέσει τον άνθρωπο για την πτώση του την ίδια στιγμή την οποία ο άνθρωπος εξέπεσε. Και ο Θεός εκατομμύρια φορές συγχωρεί τον καθέναν από εμάς. Το πρόβλημα αυτό που είπαμε και πριν, πόλιασμα της Αγριελαίου στην Καλλιέλεου, είναι ακριβώς μιας ανασύστασης οντολογικής, η οποία χρειάζεται αυτή την παιδαγωγία. Λέγουν οι πατέρες κάτι πολύ σπουδαίο και το οποίο πραγματικά είναι και δύσκολο να κατανοηθεί και δύσκολο να ερμηνευθεί. Ότι η ενσάρκωση του Χριστού, καθώς επίσης και η παιδαγωγία αυτής της ανθρώπινης φύσης μέχρι τα κορυφαία αυτά γεγονότα του πάθους, του Σταυρού και της Ανάστασης, είναι μια αποκατάσταση της συνολικής φύσης του ανθρώπου. Του συνόλου, θα λέγαμε, του ανθρώπου. Και αυτή η αποκατάσταση είναι μια αντίστροφη κίνηση από εκείνη την οποία έκανε ο Αδάμ. Ο Αδάμ αυτονόμησε την ύπαρξή του και μαζί με την ύπαρξή του αυτονόμησε ως κορυφή της δημιουργίας του Θεού και την ύπαρξη όλου του κόσμου. Έτσι λοιπόν η ύπαρξη του ανθρώπου έγινε και η ύπαρξη του κόσμου έγινε μια ύπαρξη που οδηγεί στη φθορά και στο θάνατο. Αντλεί τη ζωή μέσα από τα δεδομένα της ανθρώπινης κτιστής φύσης με όσες δυνάμεις έχει αυτή και κάπου καταλήγει. Η αντίστροφη κίνηση αυτή του Αδάμ, η κίνηση δηλαδή να επανενώσει πλέον την ανθρώπινη φύση, την φύση της δημιουργίας, την φύση του κόσμου με την ίδια την ύπαρξη και τη ζωή του Θεού, του Δημιουργού, την πηγή της ζωής, είναι μια κίνηση την οποία την κάνει ο Χριστός ως αντίστροφη κίνηση από αυτήν του Αδάμ. Γι' αυτό και λέμε έτσι σε όλη αυτήν την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας και στην υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδας πολλές φορές παρουσιάζουμε, έτσι, οι ύμνοι παρουσιάζουν, θα λέγαμε, ως δεύτερο Αδάμ τον Χριστό, ως εκείνον ο οποίος πραγματοποιεί την αντίστροφη ακριβώς κίνηση από αυτήν που έκανε ο Αδάμ. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα δηλαδή ουσιαστικά του χριστολογικού γεγονότος, δεν είναι μια νομική πραγματικότητα, το επαναλαμβάνουμε πολλές φορές ακριβώς για να εμπεδωθεί.
δεν είναι μια νομική πραγματικότητα. Δεν είναι ούτε καν μια φιλανθρωπία της συγχώρεσης. Αλλά είναι η άπειρη αγάπη του Θεού που θέλει να αλλάξει τον τρόπο υπάρξεως της ζωής του κτιστού. Να υπάρχει πλέον το κτιστό με τον τρόπο του ακτίστου. Όπως ακριβώς υπάρχει έτσι η κτιστή ανθρωπότητα του Ιησού μετά την Ανάστασή Του στον τρόπο υπάρξεως της Αγίας Τριάδος. Αυτό ακριβώς το γεγονός είναι, χρειάζεται μια παιδαγωγία. Την παιδαγωγία την οποία προσφέρει ο Χριστός με την ταπείνωση, με τον υπτήρα, αργότερα με το πάθος, με τον σταυρό. Όλες αυτές οι θεολογικές έννοιες είναι πολύ πυκνές, κυρία Μπαζίδη, και ίσως δεν γίνονται κατανοητές από τους απλούς ανθρώπους. Γίνονται κατανοητές από απλούς ανθρώπους όταν έχουν τον θείο φωτισμό. Και τότε πραγματικά βλέπεις να θεολογούν άνθρωποι αγράμματοι, γιατί ενοικεί μέσα τους ο Θεός Λόγος. Ακριβώς. Και ο Λόγος άξιε γένετο και σκήνωσε εν ημίν, όπως λέγει χαρακτηριστικά το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Αυτές οι έννοιες πράγματι, επειδή δυσκολεύουν πολλούς, ίσως γι' αυτό καταφεύγουμε σε αυτό το νομικίστικο «σου δίνω μου δίνεις». Ναι. Σε τιμωρώ γιατί εξέπεσες σε έναν κανόνα, έναν νόμο, με αποτέλεσμα θα υποστείς αυτές τις συνέπειες και κατ' επέκταση θα μπεις σε αυτό το δρόμο για να με ξανασυναντήσεις. Και έτσι γι' αυτό και υιοθετήσαμε εμείς μέσα στην ορθόδοξη παράδοσή μας αυτά τα δυτικά πρότυπα, τα οποία κακώς ακόμα τα έχουμε μέσα στους δικούς μας ορθοδόξους κόλπους. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν να εκλείψουν αυτά τόσους αιώνες, ίσως και από πολλές μεταφράσεις πολλών δυτικών πατέρων που έχουν γίνει και έχουν επιφέρει αυτόν τον τρόπο σκέψης. Ξέρετε, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, αυτή η κατάσταση φανερώνει, θα λέγαμε, και μία αλλίωση της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Διότι η ίδια η εκκλησιαστική εμπειρία, στον πυρήνα της που παραμένει αμετάλλακτος, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, η ίδια η εκκλησιαστική εμπειρία ίσταται στους αντίποδες μιας τέτοιας νομικιστικής εκδοχής. Απλά η εκοσμίκευση, η πρόχειρη, αν θέλετε, αξιοποίηση ιδεών που δεν απηχούν την ορθόδοξη διδασκαλία, να μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο το οποίο μας οδήγησαν. Η εμπειρία της Εκκλησίας στη σχέση Θεού και ανθρώπου είναι βίωμα ανεξάρτητο από κάθε σπουδή θεωρητική και ακαδημαϊκή και από κάθε ακαδημαϊκό τίτλο. Θα μου επιτρέψετε, Πάτερ Αθανάση, να πω ότι με την πενιχρή μου εμπειρία συναντώ ανθρώπους στην Εκκλησία και μάλιστα απλούς ανθρώπους, ανθρώπους ολιγογράμματος, οι οποίοι ακριβώς, ειδικά τις ημέρες ετούτες, εκφράζουν αυτό το βίωμα της αγάπης, αυτό το βίωμα, αν θέλετε, της υπαρξιακής οικειότητος με το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Λένε ότι «Να, ο Θεός τι έπαθε για μας και εμείς, παραδείγματος χάρη, τι κάνουμε». Ή πόσο λησμονούμε την αγάπη του Θεού, ο οποίος άνοιξε τα χέρια Του πάνω στο Σταυρό και σταυρώθηκε για μας, για τις αμαρτίες μας. Αυτή η ιδέα, σε εισαγωγικά, αυτό το βίωμα καλύτερα, αυτή η εμπειρία καλύτερα, νομίζω ότι δεν εξέλιπε εντελώς από την Εκκλησία μας και ούτε είναι θέμα βαθιάς θεολογικής γνώσης, περισσότερο είναι θέμα εκκλησιαστικής εμπειρίας. Και ίσως πρέπει να αναλογιστούμε, Πάτερ Αθανάση, με την ευκαιρία, ποιμαντικά, οι ιερείς, οι ιεροκηρύκες και οι θεολόγοι κατά σειράν, έτσι. Μήπως εμείς με την θεολογία μας προσφέρουμε, θα λέγαμε, μια αρνητική προσφορά και αλλοιώνουμε αυτό το αγνό βίωμα, το οποίο υπάρχει ακόμα στην Εκκλησία μας. Δείτε, παραδείγματος χάρη, τι συμβαίνει με το Σταυρό. Θα ήθελα με την ευκαιρία που συζητούμε αυτά τα θέματα να το σχολιάσω πάντοτε. Ο Σταυρός του Κυρίου, ο οποίος στην ουσία είναι ένα ακατανόητο μυστήριο. Φανταστείτε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας,
ο Υιός και Λόγος του Θεού να πεθαίνει σαρκή στο Σταυρό. Ξέρουμε, πολλοί το έχουν πει φυσικά, είναι παγκίνως γνωστό, ότι η Σταύρωση ήταν ένας ρωμαϊκός τρόπος έσχιστης τιμωρίας των ανθρώπων, ότι ο Χριστός σταυρώθηκε μεταξύ δύο ληστών, δύο κακούργων του κοινού ποινικού δικαίου, θα λέγαμε σήμερα. Όμως το ουσιαστικότερο δεν είναι ο αυτοεξευτελισμός του Ιησού ενός ανθρώπου, ο οποίος ουδέν κακόν επίησε κατά τα Ευαγγέλια, κατά τη μαρτυρία του ληστού. Το ουσιαστικότερο είναι να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν ο ίδιος ο λόγος της ζωής, το ίδιο το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, να πεθαίνει σαρκή. Ποιος πέθανε πάνω στο Σταυρό? Ξέρετε, αυτό για τα νεότερα εγχειρίδια της θεολογίας, και δεν λέω τα σύγχρονα για να τα ξεχωρίσω, να ξεχωρίσω τις 3-4 τελευταίες δεκαετίες, λέω τα νεότερα, ήταν ένα θεολογικό πρόβλημα. Τα νεότερα λοιπόν εγχειρίδια λέγανε ότι επάνω στο Σταυρό πέθανε ο άνθρωπος Χριστός. Σύμφωνα με τον Ιωάννη Δαμασκηνό, δεν πέθανε ο άνθρωπος Χριστός. Προσέξτε, πέθανε ο λόγος σαρκή. Διότι σύμφωνα με την αντίδοση των ιδιωμάτων, και λίγο θα το εξηγήσω αυτό τώρα και για τους τηλεθεατές μας, δεν αποχωρίζεται τόσο πολύ ο άνθρωπος από τον Θεό στο χριστολογικό γεγονός. Τι είναι αυτό το χριστολογικό γεγονός, και θα έρθουμε πολύ γρήγορα και θα έρθουμε πάλι στο Σταυρό. Το χριστολογικό γεγονός είναι, λέμε, η ενσάρκωση του Χριστού. Πώς εκθεολογείται αυτό με τους πατέρες και στη βάση των μεγάλων χριστολογικών αιρέσεων Νεστορίου και Ευτυχούς με τον μονοφυσιτισμό κτλ. Η υπόσταση του Λόγου, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο αξεχώριστα φέρνει τη θεϊκή φύση στην ολοκληρία της, δεν μερίζεται κατά τις υποστάσεις η θεϊκή φύση, προσλαμβάνει μυστηριακό, θαυματουργικό του τρόπο, έτσι, την ανθρώπινη φύση. Αλλά τα ιδιώματα της ανθρώπινης φύσης και τα ιδιώματα της θεϊκής φύσης δεν κοινωνούν κατά έναν μεταξύ των, κατά έναν χημικό τρόπο, σε εισαγωγικά ας πούμε, αλλά τι, κοινοποιούνται στο πρόσωπο του Λόγου. Κοινοποιούνται στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτή είναι η αντίδοση των ιδιωμάτων. Έτσι, γι' αυτό και ο Χριστός, έτσι, ως άνθρωπος, ανίσταται, περπατάει πάνω στο νερό, θαυματουργεί, αλλά απ' την άλλη, για να σας προσέξουμε, ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Σαρκοφέν, πεινά, διψά, ενεμβρυμάται το πνεύματι, προσεύχεται και λέει παρελθέτω το απ' εμού το ποτήριο τούτο, ήλι ήλι λαμάσα βαχθανή. Αυτή λοιπόν η αντίδοση των ιδιωμάτων οδηγεί στην πατερική εκθεολόγηση της Σταύρωσης στο να πει ο Δαμασκηνός, ο οποίος συμπυκνώνει και εκφράζει την πατερική θεολογία, αλλά και τόσοι άλλοι των πατέρων, ο κύριος Αλεξανδρίας, ο κύριος Ιεροσολύμων, να πει ακριβώς ότι στο Σταυρό πέθανε ο λόγος σαρκή. Για να δούμε τώρα πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το νιώσουμε και να το καταλάβουμε. Για την ορθόδοξη αντίληψη, για την εκκλησιαστική αντίληψη, εκείνος που πεθαίνει πάνω στο Σταυρό είναι ο λόγος σαρκή. Δεν ερμηνεύεται περισσότερο. Δεν μπορούμε τόσο εύκολα να πούμε, έτσι, ποια είναι η τόσο λεπτή διαφορά που έχει να κάνει να πούμε πέθανε με τα ιδιώματα. Ναι, δεν ξεχωρίζουμε τα ιδιώματα και δεχόμαστε λοιπόν ότι η ίδια η παιδαγωγία της ανθρώπινης φύσης μέχρι την αυτοπαραίτησή της, την πλήρη αυτοπαραίτησή της, ο Χριστός ως άνθρωπος ήταν αμάρτητος. Ο τρόπος με τον οποίο ο Λόγος σαρκώθηκε και μπήκε στην ιστορία ήταν πέραν πάσης αμαρτίας. Το γεγονός ότι ο Χριστός σαρκώθηκε έξω από τον φυσιολογικό τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έρχονται στη ζωή, αποδεικνύει αυτόν τον άλλον έξω από την αμαρτία τρόπο, έξω από τη φορά και από το θάνατο. Η όλη η ζωή του Θεού, του Χριστού, του Ιησού, ήταν άσπηλη και αμόλυντη. Τι σεξιμών δύναται λέξη με περί αμαρτίας, είπε στους Ιουδαίους. Και όμως, αυτή λοιπόν η εκτός αμαρτίας ανθρώπινη φύση φανερώνει τις έσχατες αντιστάσεις της απέναντι στο θάνατο.
Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο. Αλλά προσέξτε τώρα και την έσχατη αυτοπαράδοση της ανθρώπινης φύσης στο θέλημα του Λόγου και στο θέλημα του Πατρός, στο θέλημα της Αγίας Τριάδος. Αλλά μη ως εγώ, άλλως εσύ θέλεις, Πάτερ. Αυτή η έσχατη αυτοπαράδοση είναι, θα λέγαμε, η κορύφωση της παιδαγωγίας της ανθρώπινης φύσης. Στο να φτάσει πλέον να παραιτηθεί από τα πάντα και να μπορέσει να ακουμπήσει την ύπαρξή της, έτσι, στον τρόπο ζωής της υπάρξης της Αγίας Τριάδος, στον τρόπο ζωής της υπάρξης του Θεού. Αυτή η αυτοπαραίτηση φανερώνει ταυτόχρονα και τον αξεδιάλυτο δεσμό πια της ανθρώπινης φύσης με την υπόσταση του Λόγου, έτσι, στο πρόσωπο του Σαρκοφέντους Κυρίου. Φανερώνει δηλαδή ότι μετά το χριστολογικό γεγονός η ανθρώπινη φύση δεν είναι αυτόνομη και αυτούπαρκτη, θα λέγαμε, αλλά πλέον είναι αξεδιάλυτα ενωμένη με τον τρόπο της Τριάδος. Δεν είναι μία εγκατάλειψη σε συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι. Είναι λοιπόν αξεδιάλυτα ενωμένη ως φύση, ως ανθρωπότητα. Από εκεί και μετά ο κάθε άνθρωπος ως υπόσταση και φορέας μιας ατομικής φύσης, δυνάμει της ελευθερίας του, μπορεί αυτή τη σχέση να την μικραίνει ή να την μεγαλώνει. Να την κάνει όλο και πιο οικία ή να την κάνει όλο και πιο ξένη. Γι' αυτό και δεν είναι μαγικό και μηχανικό το γεγονός της σωτηρίας. Αλλά η ανθρωπότητα ως φύση και ως δυνατότητα πλέον είναι αξεδιάλυτα ενωμένη από τον τρόπο της ζωής της Τριάδος. Και γι' αυτό πάνω στο Σταυρό ο Λόγος πεθαίνει σαρκή. Δεν πεθαίνει ένα κομμάτι του Χριστού. Δεν πεθαίνει ένα τμήμα του χριστολογικού γεγονότος. Πεθαίνει ο ίδιος ο Λόγος σαρκή. Για να δείξει το άπειρο βάθος αυτής της αγάπης του. Και γι' αυτό και η κατανόηση του Σταυρού από τους χριστιανούς είναι, θα λέγαμε, το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται η πνευματική ζωή. Όλη η ζωή του χριστιανισμού είναι σταυρός, αλλά χωρίς να είναι, θα λέγαμε, μια απελπισία, έτσι, μια, θα λέγαμε, κατάσταση, μια κατάσταση, ας πούμε, αρνητική. Αλλά είναι σταυρός ακριβώς ως εγκατάλειψη της αυτονομημένης εγωιστικής υπάρξης. Ο σταυρός τον οποίον καλούμαστε να βιώσουμε σε όλη μας τη ζωή για να μάθουμε να αγαπήσουμε, να μάθουμε να μην ζούμε για τον εαυτό μας, για να το πούμε πιο απλά. Λέει ο Αγίος Μάξιμος Ομολογητής, τα φαινόμενα πάντα δείτε σταυρού και τα νοούμενα πάντα δείτε ταφής. Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει στον κόσμο πρέπει να σταυρωθεί. Και όταν υπάρχει ως έννοια στο μυαλό μας, ως γνώση, ως αυτοπεποίθηση, ως φαντασία, ως δυνατότητα, και αυτό πρέπει να ταφεί. Γι' αυτό και ο χριστιανός δεν κάνει το σταυρό του μόνον συμβολικά, κατά την τέλεση της λατρείας, έτσι, αλλά ότι νοσούν, θα πει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, προκαταρχόμενος πράγματι, ξεκινώντας να κάνει το οτιδήποτε. Επί ποτηρίων πεινωμένων, επί βρόσεων βιβροσκομένων, εν εισόδης, εν εξόδης, τα πάντα σταυρώνονται, κάθε πτυχή της ζωής του ανθρώπου σταυρώνεται, αλλά σταυρώνεται με την προοπτική της Ανάστασης. Σταυρώνεται ως αυτονομημένη εγωκεντρική δυνατότητα, για να γίνει μια δυνατότητα σχέσης, για να γίνει μια δυνατότητα κοινωνίας, για να γίνει μια δυνατότητα αγάπης. Είπατε κοινωνίας. Και ερχόμαστε στο δείπνο, αυτό το τελευταίο, το μυστικό τρόβρομο, τη σάρκα και πίνουμε το αίμα, όπως λέγει χαρακτηριστικά πάλι ο μαθητής της αγάπης, ο Άγιος ο Ιωάννης. Πιέμαστε λιγάκι αυτό το τελευταίο δείπνο που μένει σε εμάς ως παράδοση και ανάμνηση αυτού του γεγονότος και αυτών των δύο στοιχείων, του άρτου και του ίνου, που ο Κύριος λέγει ότι ο μη πιο από του γεννήματος του Σαμπέλου, ως ότου ξαναέλθω, πίνω τούτο κενόν, καινούριο. Καινούριο. Βεβαίως. Ο Χριστός πηγαίνει στο μυστικό δείπνο για να γιορτάσει το Εβραϊκό Πάσχα. Αλλά εγγενιάζει ταυτοχρόνως. Αλλά εγγενιάζει ταυτοχρόνως το δικό του Πάσχα. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος μεταφέρει, θα λέγαμε, όλο το συμβολισμό και όλο το ιστορικό νόημα της γιορτής του Εβραϊκού Πάσχα στον εαυτό του. Και λέγει πλέον ότι το πέρασμα
έτσι, όλης της ανθρωπότητος και όχι πλέον του εβραϊκού λαού, θυμίζω Πάσχα σημαίνει πέρασμα, δεν είναι πέρασμα σε μία ανεξάρτητη, θα λέγαμε, κοινωνία ή σε ένα ανεξάρτητο κράτος. Δεν είναι πέρασμα σε μία απελευθέρωση μέσα στην ιστορία, όπως απελευθερώθηκαν, ας πούμε, οι Εβραίοι από τη δουλεία τους στην Αίγυπτο και πέρασαν τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, δεν γιορτάζανε ως Πάσχα. Αυτό είναι το Πάσχα. Λοιπόν, δεν είναι πέρασμα, λοιπόν, σε μια κοινωνική, πολιτική, εθνική, οποιαδήποτε άλλη ανεξαρτησία. Αλλά είναι πέρασμα το θάνατο στη ζωή. Γι' αυτό, λοιπόν, αυτό το τελετουργικό ψωμί, έτσι, και αυτό το τελετουργικό κρασί, ως δείγμα τη ζωή του ανθρώπου, με ψωμί και με κρασί, με ψωμί και με νερό ζει ο άνθρωπος, γίνεται πλέον τι, γίνεται πλέον ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός, τον οποίον τον καταναλώνουμε με κάθε μορφή στη ζωή μας. Αυτό καθ' αυτό το σώμα του Κυρίου, αυτό καθ' αυτό το αίμα του Κυρίου. Γι' αυτό ακριβώς το πέρασμα το οποίο μας προσφέρει ο Χριστός ως Πάσχα, Πάσχα λέμε αλλιώς τη γιορτή της Ανάστασης, καθιστά τον Χριστό μια συλλογική πια προσωπικότητα. Δηλαδή πλέον μετά τον Σταυρό και την Ανάσταση, μετά την περάτωση του χριστολογικού γεγονότος, ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος, ο ενσαρκωθής Κύριος, γίνεται μια περιληπτική προσωπικότητα. Μια προσωπικότητα δηλαδή, μια υπόσταση δηλαδή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται μέσα της όλο το πλήθος των βαπτισμένων πιστών. Κατά έναν τρόπο πια αξεχώριστο, αδιαχώριστο. Διότι πλέον ενθρονίστηκε η ανθρώπινη πυλός ως ανθρωπότητα του Χριστού στον τρόπο υπάρξεως της Θείας Ζωής, στον τρόπο υπάρξεως της Τριάδος. Και με την βάπτιση, τη μυστηριακή ζωή, την άσκηση, την χάρη την οποία ο κάθε πιστός στο μέτρο της πίστης και του αγώνα του λαμβάνει μέσα στους χώρους, στον χώρο της Εκκλησίας, ενθρονίζει και αυτός την προσωπική του πια ύπαρξη σε αυτό το ψηφιδωτό της υπόστασης του Λόγου, σε αυτό το ψηφιδωτό πια, έτσι, της υπόστασης του Χριστού. Ο Χριστός, λοιπόν, γίνεται μια συλλογική προσωπικότητα μέσα από το ευχαριστιακό γεγονός, μέσα από το γεγονός της Εκκλησίας, στο οποίο ο κάθε ένας πιστός έχει πια το προσωπικό του Πάσχα, την προσωπική του διάβαση από τον τρόπο της ζωής, της φοράς και του θανάτου, στον τρόπο της απερίστατης Θείας Ζωής. Ακριβώς το γεγονός αυτό μας οδηγεί, ίσως, αν ήρθε η στιγμή, να πούμε και δύο λόγια για την Ανάσταση του Χριστού. Είναι η ζωή εν τάφο. Η ζωή η οποία κατεβαίνει στον τάφο. Θνήσκει, όπως είπαμε, σαρκή και μπαίνει μέσα στον τάφο. Για να ζωοποιήσει τους κεκοιμημένους, να δώσει ζωή στους εν το τάφο. Ακριβώς. Να συμπαρασύρει τον Αδάμ. Ακριβώς. Πείτε μας λίγο, και αυτό είναι γεγονός. Η ζωή εν τάφου σημαίνει ακριβώς ότι η ζωή είναι αυτή που πέθανε. Ο ίδιος ο λόγος σαρκεί. Και όχι ο Χριστός ως άνθρωπος. Και η ζωή εν τάφου πραγματικά είναι ένα μυστήριο. Διότι πώς μπορεί κανείς να κατανοήσει τον δημιουργό των απάντων να είναι νεκρός. Ακριβώς αυτό που λέει ο στίχος των εγκομείων, η ζωή εν τάφο, ένα παραδοξολόγημα, μία κατανόητη έκφραση. Που κρύβει εντούτοις μεγάλη θεολογία. Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το εξής. Ο θάνατος του Χριστού ήταν ένας εκούσιος θάνατος. Τίποτα δεν επέβαλε στον Χριστό την απόσβεση των ανθρώπινων λειτουργιών του και κατά τούτο τη φθορά του και το θάνατο. Σε εμάς τους ανθρώπους που ζούμε ακριβώς στη λογική της αυτονόμησης από την πηγή της ζωής, έρχεται μια στιγμή που οι βιολογικές μας λειτουργίες προοδευτικά φθήνουσες κατατείνουν, τελειώνουν, σβήνουν και κατά τούτο έρχεται ο θάνατος ως τελευταία πράξη, θα λέγαμε, στο δράμα της αυτονομημένης ζωής του ανθρώπου. Ο Χριστός ως Θεάνθρωπος, ο ιστορικός Ιησούς ως ενσαρκωθής Λόγος
του Θεού. Δεν είναι βαλμένος μέσα σε αυτήν την δίνη της πτωτικής λειτουργίας. Οπότε τίποτα δεν επιβάλλει το θάνατό του. Ο θάνατος του Χριστού στο Σταυρό είναι εκούσιος θάνατος. Είναι αυτή η έσχατη αυτοπαράδοση που λέγαμε. Αυτή η έσχατη παιδαγωγία της ανθρώπινης φύσης. Ο κάθε άνθρωπος και ο Χριστός ως άνθρωπος φτάνει στο σημείο να αποθέσει με το θάνατο και την τελευταία, θα λέγαμε, αντίσταση αυτονόμησης, την τελευταία αντίσταση εγωιστικής ύπαρξης, εκώνει άκον, λύνοντας οι ανθρώπινες βιολογικές λειτουργίες την ισχύ τους, καταθέτει ο άνθρωπος, θα λέγαμε, και την τελευταία δυνατότητα αυτούπαρξης. Και πλέον τα πάντα βρίσκονται στην Θεία δύναμη, στην Θεία αγάπη και στην ανθρώπινη ελπίδα. Αυτό το γεγονός του εκούσιου θανάτου του Χριστού στο Σταυρό το βιώνει η Εκκλησία ως ένα είδος μυστηρίου, ως το μυστήριο της ζωής που είναι νεκρή, έστω και προς καιρόν, έστω και για την παιδαγωγία, έστω και για την λύτρωση και την παλιγενεσία του ανθρώπινου γένους. Και γι' αυτό και υπάρχει και η γνωστή σωστή διήγηση στην θεολογία της Ορθόδοξης Ανατολής περί της διδασκαλίας του Χριστού στον Άδη, περί της, πώς το λένε, αναγέννησης του Αδάμ και των νεκρών προφητών δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης κλπ. Κλπ. Της παλιγενεσίας τους. Λοιπόν, όλη αυτή η διήγηση φυσικά έχει να κάνει με αυτή την ουσία των γεγονότων, με το ότι δηλαδή έτσι ο θάνατος της ανθρώπινης φύσης, του λόγου σαρκή, έτσι, είναι η παιδαγωγία, η έσχατη παιδαγωγία της ανθρώπινης φύσης που πια την καθιστά μέρος του αρχικού σχεδίου του Θεού, μέρος δηλαδή έτσι της σχέσης Θεού-ανθρώπου, μέρος της θεανθρωπότητας. Γι' αυτό ακριβώς και μετά την Ανάσταση και στην λογική της του ευχαριστιακού γεγονότος εν τη Εκκλησία ως προέκταση της Ανάστασης, πλέον δεν μιλάμε για την θεανθρωπότητα, την ορισμένη θεανθρωπότητα του Χριστού, έτσι, στην ανθρωπότητα του Ιησού, αλλά μιλάμε για την θεανθρωπότητα του Ιησού που περιλαμβάνει όλους πια, όλα τα μέλη της Εκκλησίας, όλα τα μέλη, θα λέγαμε, του ανθρώπινου πληρώματος των πιστών. Ο Άδης στένων βοά, δεχόμενος το πύρ της θεότητος, δεχόμενος τον Θεό, είναι σαν να εγκυμονεί και πλέον δεν μπορεί, στενάζει και βοά και έχουμε πλέον αυτά τα, την διάλυση, την διάσπαση των κλήθρων και την Ανάσταση του Θεού. Ακριβώς. Όλες αυτές τις όμορφες εικόνες που περιλαμβάνει και η υμνολογία μας, που ζωγραφίζονται στη Βυζαντινή ζωγραφική και που φανερώνουν πια ότι μια ζωή που δεν είναι αυτονομημένη, που δεν είναι εγωιστική αυτούπαρξη, αλλά που είναι μια ζωή σε σχέση με την πηγή της ζωής, δεν μπορεί να την κρατήσει ο θάνατος. Δεν μπορεί να την κρατήσει ο Άδης. Γι' αυτό το γεγονός, γι' αυτό ακριβώς και ο Χριστός ανίσταται. Ανίσταται θριαμβικά, ανίσταται καταλύοντας το θάνατο, ανίσταται καταλύοντας την αρά, την κατάρα του ανθρώπινου γένους, αλλά ταυτόχρονα όμως ανίσταται και ως η αυτοζωή, η οποία δεν μπορεί να υπάρξει, να συμβιβαστεί με τον θάνατο. Αυτή ακριβώς η δυναμική της Ανάστασης του Χριστού, αυτή ακριβώς η δυναμική της Ανάστασης του ανθρώπου ενωμένου στο πρόσωπο του Λόγου, είναι και η ελπίδα ημών των χριστιανών. Στο μέτρο που θα κατορθώσουμε από αυτήν εδώ τη ζωή, από την ύπαρξή μας στον χρόνο και στην ιστορία, να αποκτήσουμε σχέση με την πηγή της ζωής, σχέση προσωπική, σχέση ουσιαστική, από τη στιγμή που θα κατορθώσουμε να μην ζούμε για τον εαυτό μας, να μην ζούμε στα όρια μιας αυτονομημένης ζωής, μιας αποθέωσης της προσωπικότητάς μας και του εαυτού μας. Από αυτό λοιπόν το σημείο και μετά θα μπορούμε να ελπίζουμε.
ότι στην λογική, στη δυνάμει της σχέσης μας με την πηγή και την ύπαρξη της ζωής, δυνάμει της σχέσης μας με τον ίδιο τον λόγο, τον σαρκοθέντα λόγο, που πλέον γίνεται μια περιληπτική ύπαρξη, μια περιληπτική οντότητα, στο βαθμό που εμείς εγγραφόμαστε στην προσωπικότητά του, ως σώμα του. Σώμα Χριστού δεν είναι η Εκκλησία? Σώμα Χριστού. Τη στιγμή που κοινωνούμε το σώμα του και το αίμα του, γινόμαστε ψηφίδα της δικής του οντότητας. Από τη στιγμή λοιπόν αυτή και μετά μπορούμε και εμείς να ελπίζουμε ότι ο θάνατος δεν θα είναι η τελευταία πράξη στη ζωή μας. Ο θάνατος πέπαυτε. Πέπαυτε. Θανάτο, θάνατον πατήσας. Όπως ψάλλουμε θρεμευτικά μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Τι να πρώτο ερμηνεύσει κανείς. Βλέπετε, είπατε προηγουμένως θανάτο, θάνατον πατήσας. Ακριβώς ο θάνατος πατείται θανάτο. Δηλαδή με αυτήν ακριβώς την άρνηση της αυτοπαράδοσης. Συγγνώμη, την άρνηση της αυτούπαρξης, την άρνηση της εγωκεντρικότητας, τον θάνατο και την ταφή της αυτονομημένης ζωής. Αυτός λοιπόν ο θάνατος είναι που νικάει τον θάνατο. Είναι ακριβώς ό,τι λέγαμε προηγουμένως, ότι δυνάμει της σχέσης με τον Θεό, δυνάμει αυτής της αγαπητικής σχέσης, και βλέπετε ακόμα και στη ζωή των ανθρώπων, η αγαπητική σχέση είναι μια σχέση στους αντίποδες του εγωισμού και της αυτοτέλειας, έτσι δεν είναι? Τα πάντα είναι σχέση. Τα πάντα είναι σχέση. Και λαμβάνουμε ύπαρξη από το εσύ και όχι από το εγώ. Και λαμβάνουμε και λαμβάνει κανείς την ύπαρξή του από το εσύ και όχι από το εγώ. Αυτό και η κοσμική ακόμα επιστήμη, η ψυχανάλυση μας το έχει δείξει. Το εγώ αναδύεται στον τόπο του άλλου, λέει ο Λακάν. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτή ακριβώς η σχέση ως ύπαρξη, αυτή ακριβώς η σχέση ως ύπαρξη μας δηλώνει ότι πλέον δεν είμαστε υπό την κυριαρχία της φθοράς και του θανάτου. Γιατί η σχέση πλέον, λαμβάνουμε την ύπαρξή μας πλέον από τη σχέση μας με τον Θεό. Και είναι η ελπίδα και η δυναμική του ανθρώπινου γένους. Και είναι, αν θέλετε, και το κορυφαίο μήνυμα της Ανάστασης, έτσι δεν είναι? Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, η θεμελίωση του γεγονότος ότι η ανθρώπινη ύπαρξη στο πρόσωπο του Χριστού νίκησε τη φθορά και στο θάνατο. Άρα λοιπόν κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, κάθε ανθρώπινη υπόσταση, εξαιτίας της σχέσης της με τη σχέση αγάπης με τον σαρκοθέντα λόγο, μπορεί να νικήσει τη φθορά και το θάνατο. Μπορεί να υπάρξει δηλαδή ο άνθρωπος πλέον με έναν τρόπο που υπάρχει ο Θεός. Μπορεί να ζήσει τον τρόπο ζωής της Τριάδος, όπως τον ζει η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Μπορεί να ζήσει σχέσεις έξω από τον χώρο, τον χρόνο, τη φθορά και το θάνατο. Βλέπετε, ο Αναστάς Κύριος μπαίνει των θυρών και κλεισμένο. Τρώει μέλι και ψάρι χωρίς να έχει ανάγκη. Και μετά από το φαγητό ξεφανίζεται από τους μαθητάς στην πορεία προς την Εμαούς. Ζει λοιπόν με έναν τρόπο όχι της βιολογικής ύπαρξης, αν και παραμένει έτσι η υλικότητα της ανθρώπινης φύσης, ενώ μπορεί να φάει, εν τούτης δεν περικλείεται μέσα στα βιολογικά όρια, δεν περικλείεται μέσα στο χώρο και στο χρόνο, ενώ υπάρχει με τους μαθητές, μπορεί ταυτόχρονα να μπαίνει των θυρών και κλεισμένο ή να φτάσει στην ανάληψη της ανθρώπινης της ιστορικής παρουσίας του. Άρα λοιπόν η ζωή και η δράση των ανθρώπων πάνω στη γη μετά την Ανάσταση του Χριστού έχει αναστάσιμη προοπτική. Και πολύ περισσότερο η ζωή και η δράση των χριστιανών μετά την Ανάσταση του Χριστού έχει αναστάσιμη προοπτική. Ας ελπίσουμε, και με αυτό να καταλήξω, ας ελπίσουμε αυτή η Ανάσταση να σημαίνει και την απαρχή μιας σχέσης που θα μας οδηγήσει στο ξεπέρασμα της βιολογικής μας ύπαρξης, στο ξεπέρασμα της φθοράς και του θανάτου, στη δική μας Ανάσταση. Κύριε Βατζήτη, σας παρακολουθήσαμε απνευστή για τα τόσα θεολογικά τα οποία μας αναλύσατε, πυκνό νόημα, πυκνό νοημάτων, τα οποία μπορεί από πολλούς να μην έχουν γίνει και αντιληπτά. Εν τούτης, δεν σας διέκοψα γιατί ήτανε τόσο πυκνά τα νοήματα που μας τα περάσατε με ωραίον τρόπο, αλλά και αυτή είναι η θεολογία της Εκκλησίας μας.
Δεν πρέπει να μένουμε μόνο σε γλυκερά τραγουδάκια και ιστοριούλες, αλλά πρέπει σιγά σιγά να εντρυφούμε μέσα στα νάματα της θεολογίας. Ακριβώς. Και τότε πραγματικά θα νιώσουμε και θα βιώσουμε και αυτό το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ, Ανέστη. Αληθώς, Ανέστη, και να ευχηθούμε να σας ξανάρθουμε και σε μια άλλη έτσι, θεολογική συζήτηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνουμε τους τηλεθεατές μας και να εντρυφούμε σε όλα αυτά τα νάματα της θεολογίας. Κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, αντιχεί ολιπλάσης αυτήν την λύση του θανάτου και αυτήν την σχέση που εγγενιάζουμε μαζί με τον Θεό, αυτήν την κοινωνία κτίστου και ακτίστου, την οποία αναλύσαμε διεξοδικά με τον κύριο Αμπατζίδη, θεολόγο, διδάκτορα θεολογίας και εκπαιδευτικό. Ευχόμαστε σε όλες και όλους το μήνυμα της Αναστάσεως και το φως το οποίο ξεπήδησε από τον Πανάγιο Τάφο να φωτίζει την ύπαρξή μας, να φωτίζει το νου και τη διάνοιά μας και να δημιουργήσουμε μία σχέση, σχέση αγάπης, σχέση προς τον άνθρωπο και τον Θεό. Χριστός Ανέστη.